αυτό προσπάθησα να το πω. Α, ναι, 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 ναι. Αυτό το... Okay. Χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει. Το ζητούμενο είναι να έχουμε χρονοδιάγραμμα. Επιτρέψτε μου να πω ότι... είναι γνωστό εδώ και καιρό και πριν από τις εκλογές και πολύ πριν από τις δημοτικές εκλογές ο λόγος για τον οποίο καθυστερεί το κλειστό. Οι επαείοντες το γνωρίζουν. Δεν έλειψε η χρηματοδότηση. Δεν είναι ότι έκανε δουλειά και δεν πήρε λεφτά και λέει δώστε μου λεφτά. Ίσα ίσα πήρε και μια συμπληρωματική σύμβαση ενός εκατομμυρίου. Δεν βγαίνει το έργο. Αυτό το ξέρουν όλοι. Εντάξει. Τώρα, okay, ο καθένας από την πλευρά του όλα αυτά τα χρόνια θεωρούσε ότι θα το ξεπεράσει με έναν τρόπο. Ένας τρόπος, ας πούμε, ήταν η συμπληρωματική σύμβαση. Okay, έγινε, δεν βελτίωσε την κατάσταση. Πιθανώς γιατί δεν έχει γίνει μια συνολική κουβέντα. Τώρα, η χειρότερη κατά τη γνώμη μου εκδοχή, αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας, θα τα πούμε. Δηλαδή θα έρθουν εδώ, δεν θα τα αποφύγουμε. Και να θέλουμε, δεν θα τα αποφύγουμε. Λοιπόν, η χειρότερη, κατά την ταπεινή μου άποψη, η χειρότερη εκδοχή για μας, νομίζω και για άλλες πλευρές, είναι η έκπτωση του εργολάβου. Η έκπτωση του εργολάβου, εάν δεν γίνει, εάν είναι αυτή η λύση, δεν θεωρώ ότι είναι αυτή, αλλά αν αυτή, εν πάση περιπτώσει, όταν το πράγμα φτάσει στο απόλυτο αδιέξοδο, μέσα στο 24, θα είναι αυτή. Σημαίνει ότι αν δεν γίνει κοινή συνενέση, σταματάνε οι εργασίες για 6-7 χρόνια. Διεκδικείται, αν δεν γίνει κοινή συνενέση, διεκδικείται η αύξηση της έκπτωσης, γιατί είναι επιβαρυντική για τον ανάδοχο στις διεκδικήσεις άλλων έργων, είναι μουτζουρώνεται, πώς να σας το πω, άρα πάμε στα δικαστήρια πρώτος, δεύτερος, τρίτος βαθμός για να άρει την έκπτωση, την υπαίτεια, ας πούμε, και μετά άντε να ξαναβρει η περιφέρεια εντάξεις 20 εκατομμυρίων για να ξαναδημοπρατήσουμε και ξανά μανά. Είναι η χειρότερη εκδοχή. Θα είναι, αν όμως okay, δεν υπάρχει άλλη λύση, το να λέμε είναι η χειρότερη εκδοχή, δεν πειράζει. Θα την ακολουθήσουμε. Τώρα, την πρωτοβουλία σε αυτό, την τυπική πρωτοβουλία σε αυτό, την γραφειοκρατική πρωτοβουλία σε αυτό, την έχει περιφέρεια. Και το λέω αυτό για να σας πω όμως, αμέσως μετά, ότι εμείς στο έργο αυτό δεν πετάμε μπαλάκια. Είναι δικό μας έργο. Δεν είναι, α, τι να κάνουμε η περιφέρεια. Τι κάνει η περιφέρεια, δεν φταίμε εμείς, φταίει η περιφέρεια. Okay. Εμείς το θεωρούμε δικό μας έργο, έργο της πόλης, έργο του Δήμου και διαδικαστικά θεωρούμε ότι η περιφέρεια συμμετέχει και εμπλέκεται στο έργο ουσιαστικά, γιατί βάζει τη χρηματοδότηση και διαδικαστικά. Άρα θεωρούμε τον εαυτό μας ως Δημοτική Αρχή στα έργα της περιφέρειας γενικώς που αφορούν την πόλη συνυπεύθυνους. Είτε δημοπρατούμε εμείς, είτε δημοπρατεί η περιφέρεια, έργα που είναι με λεφτά της περιφέρειας και αφορούν την πόλη μας, θεωρούμε τους εαυτούς μας εξίσου συμμέτοχους. Και τι εννοώ τώρα με αυτό και κλείνω. Η περιφέρεια, λέω κάτι πολύ ρεαλιστικό και λογικό. Η περιφέρεια εκτελεί ταυτόχρονα 526 έργα. Και την ώρα που η περιφέρεια εκτελεί, λέω ένα τυχαίο τώρα νούμερο, είπα μια 518. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να έχει ένα μηχανισμό που να είναι προσανατολισμένο σε μια πλειάδα έργων. Η αξία που έχει το έργο που γίνεται στην πόλη, ειδικά όταν είναι κρίσιμο, δεν μπορεί να είναι ίδια σε μια περιφέρεια μεταξύ των αυτών των έργων που ταυτοχρόνως εκείνη τη στιγμή επιβλέπει, εκτελεί, προσέχει, επιμελείται κτλ. Άρα η δική μας η αγωνία, η δική μας η προσοχή
είναι στραμμένοι και είμαστε η βουκέντρα, όπου λέμε ΕΠ, έλα εδώ, μας νοιάζει, τι γίνεται, κάτσε κάτω, μας αφορά, είναι μεγάλο, είμαστε κι εμείς εδώ και η περιφέρεια δεν αρνείται. Δεν έχει αρνηθεί να κάτσει στο τραπέζι. Απλώς δεν μπορέσαμε ποτέ. Εγώ σας είπα κάτι περισσότερο σήμερα από ό,τι σας έχει πει οποιοδήποτε. Σε κάτι που όλοι γνωρίζανε. Σε κάτι που και εγώ γνώριζα, γι' αυτό δεν έκανα ποτέ αντιπολίτευση σε αυτό το έργο. Ότι θα χρειαστούν και άλλα λεφτά για αυτό το έργο. Καλός, κακός, οτιδήποτε. Το ξέρει ο Πατούλης, το ξέρει ο Τζουλάκης, το ξέρουν όλοι. Δεν είναι μόνο λεφτά. Λοιπόν, ή θα παίξουν έτσι η πόλη όπως, ή θα σταματήσει το έργο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πώς όμως θα γίνει όλο αυτό και αν θα γίνει και πώς θα γίνει και πώς θα... και αν μπορεί να γίνει, δεν το ξέρω, αυτό μένει να δούμε. Δεν φταίει πάντως ο Πατούλης υπό την έννοια ή ο Τζουλάκης υπό την έννοια δεν κάναν κάτι. Πρέπει να εξαντλήσουμε πάντως... Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Αυτό που κάναν είναι ότι πιστέψαν ή μας κάναν να πιστέψουμε ή και οι ίδιοι πιστεύαν ότι... Τον επόμενο μήνα, τον επόμενο στιγμή, τον επόμενο δίμηνο ξεκινάει και επανεξεκινάει και ξαναξεκινάει κάτι που δεν ξεκίναγε ποτέ. Λοιπόν, είχαν κάθε δίκιο να πιστεύουν ότι μετά τη συμπληρωματική σύμβαση θα επανεκκινήσει. Δεν επανεκκίνησε ποτέ. Κύριε συνάδελφοι, κλείνω. Γιατί μιλάμε για το κλείνω. Για να έχετε, τα λέμε δημοσίως, να έχετε πλήρη το παρακαλώ. Το έργο, για να μην περιπέσουμε και σε κανένα λαϊκισμό. Παρακαλώ, συνάδελφοι. Το έργο είναι με τιμές 2017. Εάν και με έκπτωση 50% περίπου. Ναι, τα 20-500 γίναν 12 τόσο. Okay. 58%. Όχι, δεν είναι 58%. Λοιπόν, είναι στο 50 κοντά τα 100. Είναι 48, 52, 51, 48. Okay. Δεν έχει σημασία. Ας πούμε 50 να είμαστε όλοι σύμφωνοι. Το γήπεδο είναι σιδηροκατασκευή σε μεγάλος του μέρος. Η ανοδομή του. Εάν δείτε την τιμή του σίδερου το 2016-17 και την τιμή σήμερα, θα πάθετε σοκ όπως το έπαθα κι εγώ. Εσείς το ξέρετε καλύτερα τότε από μένα. Λοιπόν, δεν βγαίνει. Με αυτές τις εκπτώσεις δεν βγαίνει. Δηλαδή και καμία εταιρεία δεν θα βάλει 5 εκατομμύρια από την τσέπη της για να κάνει το έργο. Τώρα, τι λύσεις θα βρεθούν. Μπροστά μας έχουμε δρόμο δύσκολο να περπατήσουμε.